Σήμερα εδώ σε γραφεία της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος εμείς θέλουμε να έχουμε μία ενημερώση γιατί μέσα σε πρεσβεία μας, πρεσβεία του Πακιστάν, ο πρέσβης συνέχεια από τελευταίες 5-6 μήνες ανακοινώνει ο Τζαβέντ Ασλαμ έχει κόκκινη ένταλμα, ο Τζαβέντ Ασλαμ έχει μαύρη λίστα για λόγω αυτά και θέλει και στέλνει γράμματα σε διάφορα τζαμία σε χώρους προσευχή και τέτοια, δηλαδή να φοβήσει κάθε άνθρωπος ο οποίος μένει εδώ. Και σκοπό του τι είναι. Σκοπό είναι γιατί εμείς 2015 και 2016 δώσαμε μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία, 11 μήνες, για να μην πάρουν δωροδοκίες και τέτοια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα με τρόμο και τέτοια πράγματα θέλει να μην μιλήσει κανένα. Αν για παράδειγμα εγώ είμαι σε μαύρη λίστα ή είμαι σε κόκκινη ένταλμα, υπάρχουν κανονικές νόμοι και τέτοια πράγματα. Δεν έπρεπε να εκβιάζει σε κάθε άνθρωπος, κάθε μέλος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο έλεγα σήμερα να ενημερώσω σε όλους, γιατί αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να κάνει. Ένα πρέσβης δεν έχει κάτι τέτοιο δουλειά. Και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος που είναι από ελληνικούς νόμους, λέει θα κάνω μαύρη λίστα σε όλη η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος. Δεν μπορεί να κάνει γιατί είναι σε ελληνικούς νόμους. Έπρεπε να έχει σεβασμό για ελληνικούς νόμους που έδωσε μας χώρο, φιλοξενία και τέτοια που είμαστε εμείς εδώ. Για ποιο λόγο το κάνει? Λόγο είναι ένα και μοναδικό. Προηγουμένοι παίρνανε δωροδοκίες πάρα πολύ. 70% άνθρωποι από Πακιστανοί που μπαίνανε μέσα σε πρεσβεία μας παίρνανε λεφτά 200, 300, 500 ευρώ και εμείς λέγαμε αυτό έπρεπε να σταματήσετε. Και γιατί τους δωροδοκούσαμε? Για ενενίωση του διαβητήριου, ενενίωση του ταυτότητα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν το λόγο. Και τώρα αυτός που είναι εδώ, αντί να στείλει, δηλαδή προηγουμένως πρέσβης και τέτοια, γιατί αυτός ήρθε για έλεγχο. Όταν ήρθε να κάνει έλεγχο, δεν μπορούσε ποτέ να πάρει ούτε μία καταθέση από θύματα, γιατί δεν ήθελε να πει σε κυβέρνηση του Πακιστάν, ναι, παίρνανε δωροδοκίες και παίρνανε αυτά τα πράγματα. Εμείς λέμε, κουκουλώσε δωροδοκία και τέτοια πράγματα, στήριξε 36 άτομα που ήταν πράκτορες, δωροδοκίες και τέτοια και από πρώτη μέρα από 2 χρόνια έχει δουλέψει για να σπάσει η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος με εκβιασμό, με, δηλαδή με greed and fear, κάτι τέτοιο που λέμε.